Έχουμε κάποια στοιχεία και αμέσως μετά ζωντανή σύνδεση με Γερμανία προκειμένου να μιλήσουμε με την πρόεδρο της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και την πρόεδρο βέβαια παράλληλα διτή ιδιότητα του Συλλόγου Κριτών Αμβούργου και Περιχώρων. Εκεί τι συμβαίνει τώρα? Λοιπόν, Τάσο, πάμε λίγο να εστιάσουμε κάποια στοιχεία που παρουσιάζει κατά αποκλειστικότητα σήμερα η Κρήτη, σήμερα η εκπομπή μας. Στο Ανόβερο, 22.000 Έλληνες. 62 από αυτούς έχουν δικαίωμα ψήφου από εκεί, από την περιοχή τους. Διαφορετικά, δεν μπορεί κάποιος να ψηφίσει. Θα δούμε για ποιους λόγους. Στο Αμβούργο τώρα, 9.000 Έλληνες. Οι 170 από αυτούς έχουν δικαίωμα ψήφου. Γραφειοκρατία, κολλήματα και κάποιες πρωτοβουλίες που δεν έχει πάρει το ελληνικό κράτος προκειμένου να διευκολύνει αυτούς τους ανθρώπους. Μεταξύ αυτών βέβαια, των χιλιάδων Ελλήνων, χιλιάδες κριτικοί. Να το κάνουμε και τοπικό το θέμα. Πάμε στην κυρία Ευτυχία Όλοφσον Σαβιολάκη, την πρόεδρο της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και πρόεδρο, όπως προείπα, του Συλλόγου Κριτών Αμβούργου και Περιχώρων, την οποία θέλω να ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μία φορά. Την καλησπέρα μας, πώς είστε, κυρία Σαβιολάκη? Καλησπέρα σας, καλησπέρα και ευχαριστώ που με φιλοξενείτε και πάλι στην εκπομπή σας. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Στο ιατρείο σήμερα, δυστυχώς, ακόμα. Λοιπόν, έχω μιλήσει με κριτικούς οι οποίοι βρίσκονται για χρόνια εδώ και δεκαετίες στο εξωτερικό, περιμένουν και περίμεναν πώς και πώς αυτή τη στιγμή να έρθουν στην πατρίδα, να κατέβουν στην Κρήτη, να ψηφίσουν, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Παράλληλα, θα έχουμε και σύνδεση με συλλόγους Κριτών εντός της Ελλάδας, προκειμένου να δούμε πόσοι από αυτούς αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να κατέβουν και να ψηφίσουν. Ωστόσο, θέλω να εστιάσουμε λίγο στους Έλληνες του εξωτερικού. Παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία τα οποία θέλω σε πρώτη φάση να μου τα επιβεβαιώσετε και σε δεύτερη φάση να δούμε, να αναφερθούμε και να εστιάσουμε στους βασικούς λόγους που η ελληνική πολιτεία δεν επιτρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ναι. Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι όντως τα νούμερα που παρουσιάσατε με τους εγγεγραμμένους τους εκλογικούς καταλόγους εδώ στο Αμβούργο και στο Νόβερο είναι αυτά που είπατε. Να πούμε βέβαια ότι δικαίωμα ψήφου θα είχαν παραπάνω, αυτοί είναι που έχουν γραφεί στους καταλόγους. Ναι. Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι για να γραφτεί κάποιος, να μπορεί κανείς να γραφτεί στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, θα πρέπει τα τελευταία 35 χρόνια να έχει ζήσει 2 χρόνια στην Ελλάδα. Και επίσης να κάνει φορολογική δήλωση, να έχει κάνει το προηγούμενο ή το τρέχον έτος, ναι, φορολογική δήλωση. Όπου οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν. Η προϋπόθεση ακριβώς. Έπειτα για να γραφτεί πρέπει να γίνει online η εγγραφή. Δεν είναι και τόσο εύκολο, πρέπει να ανεβάσει κάποια πράγματα, δηλαδή για κάποιους ανθρώπους τους ή άλλους είναι ίσως δύσκολο από τεχνολογικής άποψης. Επίσης, αυτό το είχε γίνει όταν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Είχαμε πάρα πολλές διαμαρτυρίες από τις ομογενειακές οργανώσεις ότι δεν είναι σωστό. Ναι. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να έχει πολίτες δύο κατηγοριών ουσιαστικά και κάποιοι να έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στον τόπο τους και κάποιοι όλοι. Όχι. Να πούμε ότι κάποιος που δεν μπορεί να γραφτεί εδώ πέρα στους εκλογικούς καταλόγους και να ψηφίσει στον τόπο διαμονής του, μπορεί να κατέβει στην Ελλάδα και να ψηφίσει. Αλλά όμως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και εύκολο και είναι και οικονομικό το πρόβλημα. Τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Συνδεθήκαμε με Βρυξέλλες χθες και εκεί ο εκπρόσωπος των Ελλήνων μας είπε το εξής. Είναι πολύ ακριβό το εισιτήριο για μία ψήφο. Έτσι. Βέβαια, τώρα ανοίγει και μία διαδικασία και λέμε ότι αν είχε αναβαθμιστεί στη συνείδηση των Ελλήνων το εξωτερικό αυτή η εκλογική διαδικασία και η σημασία της ψήφου, νομίζω ότι δεν θα το έλεγε αυτό και γι' αυτό μιλάμε και για παθογένειες του παρελθόντος. Αλλά εντάξει, ένα ποσό τώρα 1.500 ευρώ που μου είπε ο άνθρωπος θες είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό για να πάει και να γυρίσει από Βέλγιο. Ναι, μπορεί να μην είναι 1.500 το άτομο από τώρα από εδώ από Γερμανία, αλλά σίγουρα είναι στα 600. Ναι, που το σκέφτεσαι και το ξανασκέφτεσαι. Βέβαια. Γιατί να έχεις άδεια και να το συνδυάσεις είναι, πες άντε κατεβαίνεις και κάτω, αλλά να κατέβεις μόνο για ένα Σαββατοκύριακο για να ψηφίσεις και να επιστρέψεις, το σκέφτεται ο άλλος. Εγώ να ξεκαθαρίσω για να καταλάβει ο κόσμος, αναφέρουμε στο τίτλο 22.000 Έλληνες στο Ανόβερο, 62 έχουν δικαίωμα ψήφου από τη Γερμανία. Μπορούν ωστόσο να πάνε στην Ελλάδα και να ψηφίσουν, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Ναι, και να πούμε βέβαια ότι σίγουρα κάποια θα μπορούσαν και άλλοι να ψηφίσουν οι οποίοι δεν το έκαναν. Είναι και αυτό, δεν είναι ότι. Σίγουρα θα ήταν και κάποιοι άλλοι που θα μπορούσαν να γραφεί. Ναι, η συνείδηση αυτό που είπατε, το πόσο σημαντικό είναι να ψηφίζει κανείς, η πολιτική συνείδηση, να το πούμε και αυτό, ότι είναι και αυτό βεβαίως. Είναι αρκετοί από τους παλιότερους Έλληνες που θα ήθελαν πάρα πολύ, πως αυτούς είναι πολύ ψηλή η συνείδηση ακριβώς αυτό ότι πρέπει να ψηφίζουμε, και αυτοί δεν μπορούν. Τώρα για τους νεότερους, τι να πω, ξέρετε και εδώ η αποχή στις εκλογές υπάρχει γενικότερα και εδώ στην Γερμανία, φαντάζομαι και στην Ελλάδα, δεν ξέρω πόσο είναι τα ποσοστά συμμετοχής στην ψηφοφορία. Οπότε αν υπάρχει και ένας φραγμός, είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Το μήνυμα που στέλνουν εκεί οι Έλληνες Γερμανίας, ποιο είναι, των περιοχών σας? Για στείλτε μας ένα μήνυμα, κυρία Σαβιολάκη. Ότι οπωσδήποτε πρέπει αυτό το εκλογικό σύστημα να αλλάξει. Μάλιστα. Όσον αφορά την ψήφο των αποδήμων, το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Πρέπει να δοθεί σε όλους δυνατότητα να ψηφίζουν στον τόπο που διαμένουν. Και να πω και το παράδειγμα το εξής. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, οι Τούρκοι, ξέρετε πώς πήγαν και ψηφίσαν εδώ στη Γερμανία. Για πείτε μας. Πάνω από 1 εκατομμύριο. Γιατί? Αυτό θέλει ολόκληρη εκπομπή που είπατε. Πρέπει να αναφερθούμε και να εστιάσουμε σε αυτό που είπατε και θέλει ολόκληρη εκπομπή. Για πολλούς λόγους. Μάλιστα, 1 εκατομμύριο. Να το σκεφτούμε λίγο αυτά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα γερμανικά, έλεγαν στον κόσμο ότι μπορούν να πάνε να ψηφίσουν στο τόπο που διαμένουν. Τα γερμανικά μέσα μαζικής, για τους Τούρκους αναφέρομαι τώρα. Ναι. Έγινε αρκετά μεγάλη προπαγάνδα και πήγαν και ψηφίσανε. Ενώ εμείς, και να θέλουμε, δεν μπορούμε όλοι. Κυρία Σαβιολάκη, χαιρετισμούς. Να σας αποδεσμεύσουμε. Έχετε και ένα βαρύ πρόγραμμα. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μου. Χαιρετισμούς. Λοιπόν,